Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που θα είμαστε μαζί και σήμερα στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να αναφερόμεθα και να σχολιάζουμε τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε πάλι να σας υπενθυμίσουμε και να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία, της ερμηνείας των γραφών, αλλά ούτε και ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά μόνο μαθητές, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, όπου όλοι μαζί με εσάς, μαθητεύουμε το Λόγο του Θεού μέσα και με τη χάρη του Χριστού, μέσα μόνο από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μέσα μόνο από την Αγία Γραφή. Σήμερα θα αρχίσουμε με το μήνυμα που μας έστειλε η Άννα. Γράφει: «Δεν ανήκω στην εκκλησία σας, ούτε και στο δόγμα σας. Όμως σας ακούω αρκετό καιρό πολύ ευχάριστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν αναφέρεστε καθόλου για την Παναγία μας, καθώς και για τους βίους των Αγίων? Πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ οικοδομητικό. Ο Θεός μαζί σας». Ναι, αγαπητή Άννα, αναφερόμαστε για την ευλογημένη, Αγία, μητέρα του Κυρίου, την κοπέλα αυτή την οποία εξέλεξε ο Θεός για να εμπιστευτεί μέσα σε αυτήν, με τον άντρα της, τον Ιωσήφ, τον Υιό του, το μονογενή, το Λόγο του Θεού που θα γινόταν και έγινε σάρξ. Αναφερόμαστε για αυτή την Αγία και ευλογημένη γυναίκα μόνο μέσα από αυτά τα οποία είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Δεν αναφερόμαστε καθόλου μέσα από αυτά που αναφέρθηκαν ή γράφτηκαν μετά τον 3ο, 4ο και 5ο αιώνα και αργότερα, που θεοποίησαν μία γυναίκα ευλογημένη και Αγία, αλλά γυναίκα, άνθρωπο. Μέσα λοιπόν από το Λόγο του Θεού μας δίνεται η ευκαιρία σήμερα να ξαναναφερθούμε για αυτή την εκλεκτή και ευλογημένη γυναίκα, η οποία αποτελεί και πρέπει να αποτελεί και πρότυπο μέσα στις γυναίκες που επαγγέλλονται θεοσέβεια, πρότυπο μίμησης. Όλα ξεκίνησαν όταν υπήρχε τη συγκεκριμένη εποχή που αποφάσισε ο Θεός να φέρει στον κόσμο αυτό το οποίο είχε στην καρδιά του προκαταβολής κόσμου, να φέρει στον κόσμο τον Υιόν του το μονογενή, ο οποίος θα κηρύξει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, θα διδάξει μια νέα διδαχή, το Ευαγγέλιο του, και θα ελευθερώσει τους ανθρώπους, τους δικαίους εχμαλωτιστέντας, από το διάβολο και τον Σατανά, ο οποίος είναι πολύ ισχυρός και έχει δέσει τους ανθρώπους, τους έχει εχμαλωτήσει, τους έχει κάνει δούλους του, υποχείριά του και τους οδηγεί στην απώλεια. Ο Θεός λοιπόν δια του Ιησού Χριστού, ο ισχυρότερος, ο Ιησούς Χριστός, θα δέσει τον ισχυρό το διάβολο και θα ελευθερώσει τους δικαίους εχμαλωτιστέντας. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν μια εποχή που ο Θεός είχε με θαυμαστό τρόπο προετοιμάσει τα πάντα για την έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, πρώτα σε όλη την τότε οικουμένη
υπήρχε μία κυβέρνηση χωρίς σύνορα. Πρέπει να τονίσω βέβαια ότι η έλευση του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας δημιούργησε την ευλογία του Θεού, το σχέδιο του Θεού πραγματοποιήθηκε στο δια του Ιησού Χριστού να εκλεγούν άνθρωποι, οι Απόστολοι και οι Προφήτες της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας και όλη η Πρώτη Αποστολική Εκκλησία που κήρυξαν το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την Οικουμένη, ώστε το Ευαγγέλιο του Χριστού έγινε γνωστό σε όλους τους ανθρώπους και όσοι από τους ανθρώπους από τότε μέχρι σήμερα δέχονται τον Χριστό ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο γεννηθής εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, όποιος δεχθεί τον Ιησού Χριστό, σε αυτόν ο Θεός δίδει την εξουσία να γίνει, αν το επιθυμήσει, αν το ζητήσει, αν επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και το αίμα του Χριστού, να γίνει τέκνο Θεού. Τέκνο Θεού, δηλαδή κληρονόμος Θεού και συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Εκείνη λοιπόν την περίοδο είχε προετοιμάσει ο Θεός για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, για την έλευση του Ιησού Χριστού και το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τέλεια τα πράγματα όλης της Οικουμένης. Είχε δημιουργηθεί μία παγκόσμια κυβέρνηση, η Ρωμαϊκή, ώστε ο κόσμος όλος να μην έχει σύνορα και να μπορούν όλοι να γυρίζουν, όπως έγινε στην πραγματικότητα, ο Απόστολος Παύλος, οι Απόστολοι όλοι γύρισαν όλη την Οικουμένη, κήρυξαν το Ευαγγέλιο του Χριστού και ο Χριστός οικοδομούσε εκκλησίες. Δεύτερον, ήταν μία περίοδος παγκόσμιας ειρήνης, για να μην εμποδίζεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Τρίτον, θαυμαστό. Σε όλη την Οικουμένη κυριαρχούσε μία γλώσσα που όλοι την μιλούσαν, την ελληνική γλώσσα. Ο Θεός το είχε προετοιμάσει αυτό προχρόνων πολλών μέσα από τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος μέσα σε λίγα χρόνια κυριάρχησε σε όλη την Οικουμένη τότε και διέδωσε, ο Θεός διέδωσε την ελληνική γλώσσα ώστε όλοι να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Επίσης, οι Ιουδαίοι ήταν σκορπισμένοι σε όλη τη γη και σε κάθε πόλη, σχεδόν μεγάλη, υπήρχε συναγωγή όπου εκηρύτετο ο Λόγος του Θεού, ο Μωυσής, ο αληθινός Θεός. Τέλος, οι Εβραίοι είχαν και την ελπίδα ότι έρχεται ο Μεσσίας και περίμεναν. Έτσι λοιπόν ο Θεός προετοίμασε, σύμφωνα με την σοφία Του και την πρόνοιά Του, και τη χρονική περίοδο και ολόκληρη τη γη και τους ανθρώπους, αλλά μερικούς αλλά και όλους, καθώς διήγηρε την καρδιά τους στο να εξητούν το Θείον, το Θεό. Και έτσι λοιπόν όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη την περίοδο υπήρχε στις ημέρες του Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας κάποιος ιερεύς Ζαχαρίας που ήταν εκ της εφημερίας του Αβιά, δηλαδή από τη φυλή Αρών, και η γυναίκα αυτού η Ελισάβετ που ήταν και αυτή εκ των θυγατέρων του Αρών και οι οποίοι ήσαν δίκαιοι, περιπατούντες εν πάσες τα σεντολάς και τα δικαιώματα του Κυρίου άμεμπτοι. Όμως δεν είχαν παιδί, καθώς η Ελισάβετ ήταν στήρα και οι δυο ήσαν σε προχωρημένη ηλικία. Και έφτασε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, όταν ιεράτευε ο Ζαχαρίας εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού κατά το έθος της ιερατείας, έπεσε εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εις ελθόν εις τον ναόν του Θεού. Και πάν το πλήθος του λαού προσήφιε το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. Ήταν μια μέρα συγκεκριμένη, η μέρα του εξυλασμού, του θυμιάματος, για την οποία είναι γεγραμμένο στο Λεβιτικό εντολή του Θεού μέσα από το Μωυσή, και διαβάζω από το κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα Ταφ, 16 κεφάλαιο και 29 εδάφιο. «Και τούτο θελήστε εις εσάς νόμιμον αιώνιον, εις τον έβδομον μήνα, τη δεκάτη του μηνός, θέλετε ταπεινώσιτας ψυχάς σας και δεν θέλετε κάμιο δεν έργων, ούτε αυτόχθων, ούτε ξένος υπαρικών μεταξύ σας.
διότι εν τη μέρα ταύτη ο ιερεύς θέλει κάνει εξηλαίωσιν δια σας, δια να σας καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από πασών των αμαρτιών ημών ενώπιον του Κυρίου. Σάββατον αναπαύσεως θέλει είστε δια σας η δεκάτη του εβδόμου μηνός και θέλετε ταπεινώσιτας ψυχάς σας κατά νόμιμον αιώνιον. Και θέλει κάνει την εξηλαίωσιον ιερεύς, ο Χριστής και καθιερωθείς δια να ιερατεύει αντί του πατρός αυτού και θέλει ενδυθεί τη λινή στολήν της, στον λήν την Αγία και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ του Αγίου Αγιαστηρίου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ της σκηνής του μαρτυρίου και υπέρ του θυσιαστηρίου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ των ιερέων και υπέρ παντός του λαού της συναγωγής. Και τούτο θέλει είστε εις εσάς νόμιμον αιώνιον να κάμνετε εξηλαίωσιν υπέρ των ιών Ισραήλ περί πασών των αμαρτιών αυτών, άπαξ του ενιαυτού. Μία φορά το χρόνο δηλαδή, κάθε δεκάτη του εβδόμου μηνός, θα γινόταν εξηλαίωση από τον ιερέα, ο οποίος θα εξελέγεται μέσα και θα εισήρχεται αυτός μέσα στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, μέσα στα Άγια των Αγίων του Ναού. Τώρα λοιπόν, αυτή την ημέρα, την δεκάτη του εβδόμου μηνός, κατά το έθος της αιρετίας έπεσε σε αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εις ελθόνης των ναών του Κυρίου και πάνω το πλήθος του λαού προσήφια το έξω εν τη μέρα του θυμιάματος. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος και ο Ζαχαρίας ειδώνε ταράχθη και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος μη φοβού Ζαχαρία, διότι σηκούστη δε εισί σου και γεννή σου η Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιόνισε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης και πολύ θέλουν συγχαρή δια τη γέννηση αυτού του Ιωάννη διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σήκερα δε θέλει πει και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου έτη εκ της κοιλίας της μητρός αυτού και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριον το Θεόν αυτόν και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων δια να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένων. Την 17η κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν ημερομηνία αυτού του χρόνου όπου όπως είπαμε βασιλιάς ήταν ο Ηρώδης στην Ιουδαία ο Ζαχαρίας εισήλθε κατά την ημέρα του εξηλασμού για να θυμιάσει την ώρα του θυμιάματος στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Και εκεί τον επισκέφθηκε άγγελος Κυρίου και το αποκάλυψε ότι εισηκούστησαν οι προσευχές σας, η προσευχή σου, της δικής σου και της γυναίκας σου και η Ελισάβετ θα γεννήσει Ιών και θα καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, μέγας ενώπιον του Κυρίου. Ίνον και σήκερα δεν θα πει και θα πληθάνει ναζιραίος δηλαδή και θα πληρωθεί εκ πνεύματος Αγίου ακόμη από την κοιλιά της μητέρας του. Και πολλούς των Ιών Ισραήλ θα επιστρέψει στον Κύριο και αυτός θα είναι που θα ετοιμάσει εις τον Κύριο λαό προδιατεθειμένο. Ο Ζαχαρίας το άκουσε, αλλά αμφέβαλε λέγοντας πώς θα γνωρίσω αυτό, πώς θα το πιστέψω, πώς θα βεβαιωθώ γι' αυτό, αφού εγώ είμαι γέροντας και η γηνή μου στήρα και μεγάλη σε ηλικία. Και απεκρίθη ο άγγελος ότι εγώ είμαι ο Γαβριήλ, ο άγγελος του Κυρίου που βρίσκομαι πάντοτε ενώπιον του Θεού και απεστάλλην προς εσένα για να σου αποκαλύψω και να σου ευαγγελίσω αυτά. Και σαν σημείο για να πιστέψεις, αφού δεν μπορείς να πιστέψεις απλά στα λόγια μου, θα είσαι σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις έως της ημέρας που θα γίνουν αυτά πραγματικότητα. Και αυτό το σημείο το επώδυνο θα συμβεί σε σένα γιατί δεν πίστευσες στους λόγους μου, οι οποίοι θα εκπληρωθούν εις τον καιρόν αυτόν. Και από εκείνη τη στιγμή ο Ζαχαρίας έπεψε και να ακούει και να μιλάει. Και επειδή άργησε, απορούσαν όλοι
που περίμεναν. Όταν όμως εξήλθε, διεπίστωσαν δεν μπορούσε να μιλήσει προς αυτούς και κατάλαβαν ότι οπτασίαν είναι μέσα στο ναό. Και αυτός με διάφορα νεύματα ειδοποίησε αυτούς και παρέμενε και κουφός και μουγκός μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Το ημερολόγιο το Ισραηλίτικο έχει διαφορά 2,5 μήνες. Δηλαδή η πρώτη του χρόνου, η πρώτη Ιανουαρίου θα λέγαμε, η πρώτη του χρόνου τότε ήταν αυτό για σήμερα η 15 Μαρτίου. 2,5 μήνες ακριβώς διαφορά. Που αυτό σημαίνει, εάν πραγματικά λοιπόν αυτό το γεγονός συνέβη την 10η του 7ου μηνός, στην πραγματικότητα λοιπόν με το σημερινό μας ημερολόγιο συνέβη την 25η του 9ου μηνός. Μετά από ακριβώς 6 μήνες, δηλαδή την 10η του 1ου μηνός, σύμφωνα με το Ιουδαϊκό Εβραϊκό ημερολόγιο, ή την 25η του Μαρτίου, 25η του 3ου μηνός, μετά από 2,5 μήνες δηλαδή, και γι' αυτό πιθανόν να έχει προσδιοριστεί ο λεγόμενος Ευαγγελισμός της Θεοτόκου την 25η Μαρτίου, πιθανόν. Τη 10η λοιπόν διαβάζω από το ίδιο κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο του Λουκά, του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, εδώ το μηνύ το 6ο απεστάλλει Άγγελος Κυρίου υπό του Θεού εις την πόλη της Γαλιλαίας, ακριβώς 6 μήνες δηλαδή. 6 μήνες μετά την επίσκεψη που έκανε ο Άγγελος στην Ελισάβετ. Πρέπει να πούμε όμως ότι λέει η Γραφή, μετά δε από εκείνες τις ημέρες συνέλαβε η Ελισάβετ η γυνή αυτού και έκρυπτε εαυτόν 5 μήνες, λέγουσα ότι ούτως έκαμισε με ο Κύριος εν τες ημέρες καθώς επέβλεψε να αφαιρέσει το όνειδός μου μεταξύ των ανθρώπων, και αφού ετελείωσαν οι ημέρες της λειτουργίας απήλθον εις τον οίκον αυτού εις την ορεινή της Ιουδαίας. Μετά λοιπόν ακριβώς από 6 μήνες, την 11η ή την 25η Τρίτου, ο Άγγελος Γαβριήλ επισκέφθηκε τώρα, λέει η Γραφή, Άγγελος Γαβριήλ από του Θεού, εις πόλη να πεστάλει από του Θεού, εις πόλη της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ, και αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό της Μαρίας, ότι ήταν και διέμενε στη Ναζαρέτ, προσπαρθένων ιραβωνισμένη με άντρα ονομαζόμενο Ιωσήφ, εξήκου Δαβίδ, ο οποίος κατήγετο από την οικογένεια του Δαβίδ ή από τη φυλή του Ιούδα. Και το όνομα της Παρθένου ήταν Μαρία, Μαριάμ, που σημαίνει δάκρυον. Και αφού εισήλθε ο άγγελος προς αυτήν, είπεν, «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη». Έτσι λοιπόν απεκάλεσε ο άγγελος του Κυρίου αυτή την ευλογημένη και αγία κοπέλα την οποία εξέλεξε. «Χαίρε και χαριτωμένη, βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού, ο Κύριος είναι μετά σου και εσύ ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη». Εκείνη δε ειδούσα, μας αποκαλύπτει η Γραφή, διεταράχθη δια των λόγων αυτού, ειδούσα τον άγγελο, και διελογίζει το οποίο ή το τάχα ο χαιρετισμός αυτός. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν, «Μη φοβάσαι Μαριάμ, γιατί βρήκες χάρη από το Θεό. Και ειδού θέλεις». Η αποκάλυψη φοβερή αυτή, για να εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού. «Η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσιον». Ο προφητικός λόγος μέσα από τον Ισαΐα τον προφήτη. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν, «Μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό και ειδού θέλει συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσιον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός Υψής του θέλει ονομαστεί και θέλει δώσει σε αυτόν ο Κύριος ο Θεός τον θρόνο του Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος». Μια φοβερή αποκάλυψη και προφητεία μέσα από τον άγγελο του Κυρίου ότι αυτή η Παρθένος θα συλλάβει εν γαστρή, θα γεννήσει Υιόν το οποίο το όνομά του θα είναι Ιησούς που σημαίνει σωτήρας,
Θα δώσει σε αυτόν ο Κύριος το θρόνο του πατρός αυτού, γιατί ο Ιωσήφ ή το εξίκου Δαβίδ, του πατρός αυτού, θα βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνες, μιλάει για μια βασιλεία αιώνια, και μάλιστα η βασιλεία αυτού δεν θα έχει τέλος. Θα βασιλεύσει λοιπόν στον οίκον του λαού του Θεού, στους αιώνες των αιώνων, και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Και αυτά τα λέει ο άγγελος του Κυρίου σε αυτή την κοπέλα που είναι σε αγιασμό και καθαρότητα, ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες και χαριτωμένη από το Θεό. Και η Μαριάμ είπε προς τον άγγελο, «Πώς θελείστε τούτο?» Δηλαδή δεν είπε όπως ο Ζαχαρίας, «Πώς θα βεβαιωθώ, πώς θα είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί αυτό, γιατί εγώ είμαι γέρος και η Ελισάβετ είναι γριά?» Η Μαρία δεν εξέφρασε απιστία, αλλά απορία. «Πώς θα γίνει αυτό?» ρώτησε. «Επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Είμαι αρεβωνιασμένη, αλλά δεν έχω σχέσεις, γιατί οι αρεβωνιασμένοι στην Παλαιά Διαθήκη δεν επιτρέπεται από τον Μωυσή να έχουν σχέσεις σαρκικές. Οι σχέσεις σαρκικές άρχιζαν την πρώτη νύχτα του γάμου, μετά το γάμο τους. Πώς θα γίνει να συλλάβω δηλαδή, εν γαστρή, ενώ άντρα δεν γνωρίζω?» Και αποκριθείς ο άγγελος εξήγησε στην απορία της. Δεν ήρθε τώρα να την βεβαιώσει για την απιστία της, όπως έκανε στον Ζαχαρία, αλλά ήρθε να εξηγήσει, να ερμηνεύσει, να αποκαλύψει και να απαντήσει στην απορία της. Πράγμα το οποίο είναι και το θέλημα του Θεού. «Πνεύμα Άγιο θα επέλθει επεσέ και δύναμις του υψίστου θα σε επισκιάσει. Δια τούτο και το γενόμενον εξού Άγιον θέλει ονομαστεί». Σύλληψη θα γίνει δηλαδή εκ Πνεύματος Αγίου. «Γιατί πνεύμα το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σου και η δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει και θα συλλάβεις εν γαστρή και το γενόμενο εξού θα ονομαστεί Υιός Θεού». Και έρχεται τώρα να τη βοηθήσει λίγο, να πιστέψει, να ενισχύσει την πίστη της. «Και ειδού Ελισάβε τη συγγενή σου, και αυτή συνέλαβε νιώνη στο γύρας αυτής. Και ούτως είναι μην έκτωση σε αυτήν την καλουμένη στήρα. Διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό». Και για να σε βεβαιώσω, σου γνωρίζω, της λέει, ότι η θεία σου η Ελισάβετ, συγγενή σου, στο γύρας αυτής συνέλαβε ιόν και μάλιστα τώρα είναι στον έκτο μήνα. Γιατί κανένα πράγμα δεν είναι αδύνατον στο Θεό. Όπως λοιπόν η συγγενή σου η Ελισάβετ στο γύρας αυτής και στήρα συνέλαβε, επειδή ο Θεός το έκαμε, έτσι και εσύ θα συλλάβεις εκ Πνεύματος Αγίου, επειδή ο Θεός το θέλει. Είπε δε η Μαριά, «Ιδού η δούλη σου Κύριε, γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου», και ανεχώρησε να παυτίσει ο άγγελος. Αυτό που είπε η Μαριά είναι φοβερό. «Ας γίνεις κατά το λόγο σου, κατά το θέλημα του Θεού». Γιατί ήξερε ότι θα γίνει γνωστό ότι συνέλαβε χωρίς να έχει επαφή με άντρα. Και ο νόμος του Μωυσή ήταν πολύ αυστηρός σε θέματα τέτοια. Δηλαδή να υπάρξει γυναίκα που δεν έχει παντρευτεί και έμεινε εγγαστρή, δηλαδή έμεινε έγκυος, που σημαίνει ότι πήγε με κάποιον άντρα ενδιάμεσα. Ελιθοβολούντο η τιάφτε. Η Μαρία λοιπόν πήρε σοβαρή απόφαση. Να γίνει το θέλημα του Θεού, γιατί εσύ θα αναλάβεις και τα υπόλοιπα. Και αμέσως σηκώθηκε και πήγε με τα σπουδήσεις στην Ορεινήνη, στην πόλη του Ιούδα, για να εισέλθει στον οίκον του Ζαχαρίου και να χαιρετήσει την Ελισάβετ. Αμέσως λοιπόν τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ πήγε η Μαρία να συναντήσει την Ελισάβετ, να διαπιστώσει αυτό που τους είπε ο άγγελος. Ότι η θεία σου, η συγγενή σου, η Ελισάβετ, έχει συλλάβει στο γύρας αυτής, αν και στήρα. Και την χαιρέτησε. «Ελισάβετ», φώναξε από μακριά. Και ως ήκουσεν, εδώ το αρχίζουν τα θαύματα του Θεού, οι ενέργειες του Θεού. Μάλλον συνεχίζονται οι ενέργειες του Θεού. «Και ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας,
εσκύρτησε το βρέφος αυτής εν την κοιλία αυτής και επλήστη η Ελισάβετ Πνεύματος Αγίου και προφήτευσε και αναφώνησε με τα φωνής μεγάλης δια Πνεύματος Αγίου και είπε πράγματα, όπως θα δούμε, που κανένας δεν τα ήξερε άλλος εκτός από τη Μαρία, ούτε και η Ελισάβετ. Ευλογημένης η εν γυναιξή, αυτό που της είπε ο Άγγελος, ότι είσαι ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ακούτε τι της λέει, ότι είναι ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, αν και ξέρει ούτε να αραβωνιασμένη. Αλλά δεν μιλάει αυτή, μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός. Και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς εμέ. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, αλλά και ότι αυτός που θα γεννηθεί θα είναι Υιός Υψής του. Είσαι η μητέρα του Κυρίου μου. Η μητέρα του Κυρίου μου, λέει το Πνεύμα το Άγιο. Διότι ειδού, καθώς ήλθεν η φωνή του χαιρετισμού σου στα ότα μου, εσκύρτησε εν αγαλιάσει το βρέφος μου εν την κοιλία μου και πραγματοποιήθηκε εκείνη τη στιγμή, δηλαδή τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης Ελισάβετ, αυτό που ο Θεός είχε προαναγγείλει στον Ζαχαρία λέγοντας «Και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκ κοιλίας της μητρός αυτού». Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, όπως ομολογεί δια Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, εσκύρτησε να αγαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου και επλήστη Πνεύματος Αγίου. Και συνεχίζει η Ελισάβετ. Και μακαρία η πιστεύσασα, διότι θέλει γίνει εκπλήρωση των λαλιθέντων προς αυτήν παρακυρίου. Είναι η κρίσιμη στιγμή που πρέπει τώρα με απόλυτη εμπιστοσύνη να πιστέψει, με απόλυτη θέση να πιστέψει στα λόγια του Θεού, καθώς απέστειλε προς αυτήν τον άγγελό του ο Κύριος. Και εκείνη τη στιγμή ήρθε Πνεύμα Άγιο επάνω στη Μαρία, επλήστη Πνεύματος Αγίου καθώς πίστεψε από αυτά που άκουσε με προφητικό λόγο από την Ελισάβετ, και πληστής από Πνεύματος Αγίου η Μαρία είπε «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και αγαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν το σωτήρα μου, διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, επειδή», τώρα είναι η εκπλήρωσης, «αιδού από του νυν», από αυτή τη στιγμή που συνέλαβε εκ Πνεύματος Αγίου, όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο απάνω της η Μαρία, συνέλαβε τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. «Από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσε γενναίε της γης, διότι έκαμνεν σε με μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάς και γενεών επί τους φοβουμένους αυτών». Άρα λοιπόν η Μαρία εκείνη τη στιγμή συνέλαβε πληστήσα Πνεύματος Αγίου και ομολόγησε ότι από τώρα θα με μακαρίζουν όλε εγενναίε των ανθρώπων. Τον έκτο μήνα της Ελισάβετ, δηλαδή την 20η, την 10η του πρώτου μηνός κατά το εβραϊκό ημερολόγιο και κατά πάσα πιθανότητα την 25η Μαρτίου κατά το σημερινό μας ημερολόγιο. Στη συνέχεια η Ελισάβετ ή η Μαρία ανεχώρησε και πήγε να συναντήσει τον Ιωσήφ, τον αραβωνιαστικό της, αφού παρέμεινε 3 μήνες μαζί με την Ελισάβετ και φανερώθηκε η εγκυμοσύνη της και σε αυτήν. Και στους 3 μήνες ακόμη, τον 9ο δηλαδή μήνα της Ελισάβετ, γεννήθηκε ο Ιωάννης. Ινύχθη το στόμα του Ζαχαρία και η γλώσσα αυτού και ελάλη ευλογών των Θεών, καθώς έγινε εκπλήρωσης του Λόγου του Θεού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και ακόμη ο Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη Πνεύματος Αγίου και προεφήτευσε, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επεσκέφθηκε καμελήτρωσιν εις τον λαόν αυτού και ανήγυρεν εις ημάς κέρα σωτηρίας εν το οίκο Δαβίδ του δούλου αυτού κλπ. Η Ελισάβετ λοιπόν γέννησε στην Ορεινή, εκεί στον τόπο δηλαδή που έμενε του Ιούδα, εις πόλην του Ιούδα,
γέννησε τον Ιωάννη, η δε Μαρία επέστρεψε στον Ιωσήφ, όπου τώρα αρχίζει το έργο του Θεού στον Ιωσήφ. Και λέει η Γραφή, διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, «Του δε Ιησού Χριστού η γέννηση το ούτω», στο 18 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, «αφού η ραβωνίστη η μήτυρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ πριν συνέλθωση, ευρέθη εν χαστρή, έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου, και ο Ιωσήφ ο ανήραυτης δίκαιος ον και μη θέλων να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως». Δηλαδή, τι επίστωσε όταν επέστρεψε μετά από 3 μήνες απουσίας της η Μαρία προς τον Ιωσήφ, τι επίστωσε και ομολόγησε εκεί η Μαρία στον Ιωσήφ ότι είναι οικείος. Ο Ιωσήφ δίκαιος ον δεν θέλησε να τη θεατρήσει, γιατί αν το φανέρωνε θα τη λιθοβολούσανε, και απέλυσε αυτήν κρυφίως. Όμως, ενώ αυτός διαλογίσει ταύτα, άγγελος Κυρίου εφάνει κατόναρ εις αυτόν λέγον, «Ιωσήφιε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις τη Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το αυτόν εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου, και θέλει γεννήσιον, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτών». Αυτά που είχε πει, αυτό λοιπόν που είχε πει ο άγγελος στη Μαρία, τώρα έρχεται στον ύπνο του Ιωσήφ να τα αποκαλύψει στον Ιωσήφ. «Τούτο δε όλο έγινε, λέγει ο λόγος του Θεού, δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου, δια του προφήτου λέγοντος, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Υιόν και θέλει σου καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο με θερμινευόμενον είναι με θυμών ο Θεός». Αυτά λοιπόν είπε ο άγγελος στον Ιωσήφ, ότι θα γεννηθεί στη Μαρία Υιός εκ Πνεύματος Αγίου, στην παρθενία της Μαρίας, το όνομά του θα το ονομάσεις εσύ Ιησού, που σημαίνει σωτήρας, αλλά θα καλεστεί το όνομά του από το Θεό Εμμανουήλ, κάτω του προφητικού λόγου, που με θυρμινεύεται ο Θεός με θυμών. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς, πριν της γεννήσεώς του ακόμη, είχε 2 ονόματα, καθώς είναι και έχει και 2 φύσεις, το ανθρώπινο όνομα Σωτήρας και το θεϊκό όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός με θυμών. Είναι το μόνο πρόσωπο που είναι η ενσάρκωση του Λόγου του Θεού, η ενσάρκωση του Θεού, ο Θεός ήλθε εν σαρκή, ώστε είναι ταυτόχρονα άνθρωπος Χριστός Ιησούς και χρησμένος Μεσσίας και Θεός αληθινός, ο Θεός με θυμών. Γι' αυτό και είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, διότι είναι ο μόνος που σαν άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο και ο μόνος που σαν Θεός ταυτόχρονα μπορεί να πλησιάσει τον Θεό και να συνδιαλλάξει, όπως λέει η Γραφή, να συμφιλιώσει τον Άγιο και αναμάρτητο Θεό με τον άθλιο και αμαρτωλό άνθρωπο και με το αίμα του που χύθηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά να καθαρίσει τις αμαρτίες των ανθρώπων, να αγιάσει τον άνθρωπο και να τον φέρει Άγιο προς τον Πατέρα του, καθώς λέει ουδής μπορεί να πάει στον Πατέρα μου, ημί διέ μου. Εξεγερθείς λοιπόν το πρωί ο Ιωσήφ από το ύπνο του, κατάλαβε, πίστεψε, και αυτό ήταν το ωραίο χαρακτηριστικό και το οποίο τον εξέλεξε ο Θεός, ότι άμεσα πίστευε και εκτελούσε το Λόγο του Θεού και έκαμε ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος, παρέλαβε τη γυναίκα αυτού, τη Μαρία, την οποία είχε απολύσει κρυφίως για να μην τη θεατρήσει επειδή ήταν δίκαιος, παρέλαβε τη γυναίκα αυτού και δεν ήλθε σε σαρκική επαφή με αυτήν, σαν γυναίκα του, έως ότου γέννησε τον Υιόν αυτής τον πρωτότοκον, τον πρώτον γιατί γέννησε και άλλα παιδιά, και κάλεσε το όνομα αυτού κατά το θέλημα του Θεού, Ιησούν. Γεννήθηκε λοιπόν στη Βηθλέμ, όπως θα δούμε παρακάτω, γιατί έγινε μία απογραφή, καθώς μας αποκαλύπτει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ο αψευδής λόγος του Θεού. Την περίοδο της εγκυμοσύνης της Μαρίας, εξήλθε διάταγμα από τον Κέσσαρα Αύγουστο να απογραφεί πάσα οικουμένη
Και έτσι αναγκάστηκε ο Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκ της πόλεως Ναζαρέτ, που κατοικούσε μαζί με την Μαρία, να έρθουν εις την πόλη Δαβίδ, την πόλη της καταγωγής του, η οποία καλείται Βιθλέμ, επειδή αυτός ήταν, όπως ξέρουμε, εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ. Διαναπογραφή με τη Μαριάμ, την αραβωνιασμένη μαζί του εις γυναίκα, η οποία ήταν έγκυος. Και ενώ ήταν εκεί στη Βιθλέμ, εγέννησε τον ιόν αυτή στον πρωτότοκον και σπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνε αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν υπήρχε τόπος δι' αυτού στο κατάλημα. Και έτσι, μέσα σε ένα στάβλο, γεννήθηκε ο Θεός ο αληθινός, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, εκ Μαρίας της Παρθένου, παρουσία του άντρα της, που εντωμεταξύ, ενώ ήταν αρβωνιαστικός της, την παρέλαβε και την παντρεύτηκε ως γυναίκα του, του Ιωσήφ, και σπαργάνωσαν τον Υιόν του Θεού του ζώντος μέσα σε μια φάτνη, αυτό τον τόπο όπου τα ζώα έτρωγαν εκεί μέσα στο στάβλο. Δύσκολες καταστάσεις, αλλά έτσι είναι το θέλημα του Θεού. Και μέσα σε αυτή θα έλεγα την δυσκολία, ίσως και την απογοήτευση του Ιωσήφ και της Μαρίας, ίσως λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει με τα βεβαιότητα στη δυσκολία, παρόλες τις υποσχέσεις και το λόγο του Θεού για το παιδί το οποίο θα γεννήθηκε, αυτοί διεπίστωσαν ότι δεν βρίσκαν τόπο στο κατάλημα εκεί στη Βιθλέμ και γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο και σπαργανώθηκε μέσα σε μια φάτνη. Όμως ο Θεός έχει τρόπους να ενισχύει τους ανθρώπους που στέκονται στο θέλημά Του. Καθώς ποιμένες ήσαν σε εκείνο το μέρος που γεννήθηκε ο Χριστός, διανυκτερεύοντες στους αγρούς και φυλάτοντες φυλακά στις νυχτός επί το πίμνιον, και ειδού ο άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη στους ποιμένες, στους τσοπάνους, στους βοσκούς, και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς, και αυτοί εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, «Σεις μη φοβήστε, διότι εγώ ευαγγελίζουμε σε εσάς χαράν μεγάλη, η οποία θα είναι εις πάντα το λαό, διότι σήμερον εγεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ Σωτήρ, ο οποίος είναι ο Χριστός Ιησούς. Και τούτο θα είναι το σημείο εις εσάς, θα βρείτε βρέφος εσπαργανωμένο, κείμενο εν τη φάτνη», που σημαίνει ότι σε όλη αυτή την περιοχή θα υπήρχε μόνο ένα στάβλος, και το σημείο θα ήταν να πήγαιναν, να έβλεπαν το στάβλο και μέσα εκεί στη φάτνη σπαργανωμένο ένα μωρό που ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και έτσι, μετά του αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντων των Θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη και εν ανθρώπης ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι αναχώρησαν από τους βοσκούς στον ουρανό, οι άνθρωποι ποιμένες είπαν μεταξύ τους, «Ας πάμε να δούμε στη Βιθλέμ και ας δούμε το πράγμα τούτο, το γεγονός το οποίο ο Κύριος εφανέρωσε σε εμάς». Και ενώ μέσα στο στάβλο βρισκόταν η Μαριάμ και ο Ιωσήφ, ξαφνικά με τα σπουδής μπήκαν μέσα οι βοσκοί και βρήκαν τη Μαριάμ και το Ιωσήφ και το βρέφος κείμενο εν τη φάτνη. Και οι δόντες διακήρυξαν στον Ιωσήφ και τη Μαριάμ των λόγων, των λαληθέντα προς αυτούς περί του παιδίου, και όλοι ακούσαντε σε θαύμασαν περί των λαληθέντων από τους ποιμένες προς αυτούς. Η δε Μαριά με φύλατε πάντα στους λόγους τούτους, διαλογιζόμενη περί αυτών εις την καρδιά της. Και έφυγαν οι ποιμένες δοξάζοντας το Θεό, δια όλος άκουσαν και είδαν και όπως ελαλήθησαν εις αυτούς. Όμως δεν σταματάνε εκεί οι ενισχύσεις και οι επεμβάσεις και οι φανερώσεις του Θεού προς τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ. Αλλά όταν έφτασε η μέρα, η 8η μέρα για να περιτέμνωσε το πεδίο, κατά το λόγο του Θεού, ανέβησαν ο Ιωσήφ και η Μαριάμ προς τα Ιεροσόλυμα για να παραστήσουν το πεδίο στον Κύριον και να το περιτέμνουν. Καθώς είναι γεγραμμένο ότι πάρασε νικών διανοίγων μήτρα, θέλει κληθεί Άγιον εις τον Κύριον, και δια να προσφέρουν θυσίαν κατά το ηρημένον εις τον Λόγο του Θεού, ζεύγος τριγώνων, ιδίων νεοσούς περιστερών, για τους φτωχούς ανθρώπους,
όπως ήταν ο Ιωσήφ και η Μαρία. Καθώς όμως πήγαν εκεί, υπήρχε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Σιμεών και ο οποίος ήταν δίκαιος και ευλαβής και περίμενε την παρηγορία του Ισραήλ, γέροντας. Και ξαφνικά Πνεύμα Άγιο ήρθε από αυτόν. Και ήταν σε αυτόν, όχι ξαφνικά, και Πνεύμα Άγιο ήταν από αυτόν. Και ήταν σε αυτόν αποκεκαλυμμένον από το Πνεύμα του Αγίου ότι δεν θα δει θάνατον μέχρι να δει τον Χριστόν του Κυρίου. Και κάποια μέρα ξαφνικά ήλθε δια Πνεύματος Αγίου εις το ιερόν, το ξεσήκωσε ο Θεός και τον οδήγησε το Πνεύμα το Άγιο, όταν οι γονείς, ο Ιωσήφ και η Μαρία, προσέφεραν το πεδίο, διανακάμωσιν εις αυτό το πεδίο, περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου. Και βρέθηκε αυτός να είναι ο ιερεύς. Και αφού εδέχθη στην αγκαλιά το πεδίο για να προσευχηθεί, να το αφιερώσει στο Θεό και να το περιτέμνει, πληστής και αυτός Πνεύματος Αγίου μπροστά στην Ιωσήφ και τη Μαρία, προφήτευσε. Άλλη φοβερή ενίσχυση που έκανε ο Θεός στους δοκιμαζομένους Ιωσήφ και Μαρία. «Το νυν απολύει στο δούλο σου δέσποτα», είπε, «κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». «Τώρα μπορείς να με πάρεις, Κύριε, όπως μου υποσχέθηκες, και μάλιστα εν ειρήνη να με πάρεις, γιατί είδον η οφθαλμή μου αυτό που μου είχες υποσχεθεί, το σωτήριόν σου, το οποίον ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμών των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ». Και ο Ιωσήφ και η Μαρία εθαύμαζον δια τα λεγόμενα περί του πεδίου αυτού. Και ευλόγησαν αυτούς ο Σιμεών και είπε προς τη Μαριάμ τη μητέρα αυτού, «Ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων». Και πράγματι είναι το σημείο του αντιλεγόμενων από τότε μέχρι τώρα και πάντοτε ο Ιησούς Χριστός, γιατί ποιος μπορεί να δεχθεί ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Θεός, είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Λόγος του Θεού, ποιος μπορεί να το δεχτεί, παρά μόνο αυτός που θα το αποκαλύψει ο Θεός. Σημείων αντιλεγόμενων. Αλλά συνεχίζει «και σου δε αυτή στην ψυχή, ρομφέ αν θέλει, διαπεράσει, για να αποκαλυφθώ συλλογισμοί πολλών καρδιών». Και δεν τελειώνει εδώ. «Και υπήρχε και κάποια Άννα προφήτης, τη γάτρυφα Νουήλεκ της φυλής Ασύρ, η οποία ήταν πολύ προβεβδική εις ηλικίαν, γριούλα, η οποία έζησε με τον άντρα της μόνο 7 χρόνια από της παρθενίας αυτής, και αυτή ήταν χείρα 84 ετών περίπου, η οποία δεν απομακρύνονται από του ιερού, νύχτα και ημέρα λατρεύουσα το Θεό εν νηστείες και προσευχές. Και εκείνη την ώρα έφτασε και η Άννα η προφήτης, δοξολογούσα το Θεό δια Πνεύματος Αλλαγίου και λάλη περί του πεδίου, προς πάντα στους προσμένοντας τη λύτρωση εν Ιερουσαλήμ». Και αυτή προφήτευε υπέρ του πεδίου. Και αφού ετελείωσαν πάντα, κατά τον νόμο υπέστρεψαν όμως εκεί στο σπίτι τους, γιατί δεν συνέχισαν να μένουν στον στάβλο. Κάποια στιγμή γεννήθηκε το παιδί, βρήκαν σπίτι και λέει η Γραφή, «αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βεθλέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήρθουν εις τα Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν Ανατολή, εν τη Ανατολή, και ήρθομεν να προσκυνήσομεν αυτόν». Φτάσανε λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και ενώ ο Ιησούς ήταν στη Βηθλέμ, οι μάγοι έψαξαν να το βρουν στα Ιεροσόλυμα. Γεννήθηκε στη Βηθλέμ ταπεινά, οι μάγοι όμως πήγαν στα Ιεροσόλυμα καθώς γνώριζαν από το Λόγο του Θεού, πιθανόν από τον Δανιήλ τον προφήτη που έζησε εκεί στην Ανατολή πολλά χρόνια, ότι αστέρι θα αποκαλυφθεί στον ουρανό όταν θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Είδαν στην Ανατολή τον αστέρι και ήρθαν να προσκυνήσουν τον βασιλιά των βασιλιάδων. Ο Ηρώδης όμως ο βασιλιάς, υιός του διαβόλου, εταράχθη καθώς και όλη η σύναξη και όλα τα Ιεροσόλυμα. Και ο βασιλιάς Ηρώδης μάζεψε τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και ρώτα να μάθει πού ο Χριστός γεννάται. Γιατί ήταν βασιλιάς.
Εκείνοι δε γνωρίζοντας το Λόγο του Θεού, είπαν ότι είναι γεγραμμένο στη Βηθλέμ της Ιουδαίας και είναι γεγραμμένο «Σι Βηθλέμ γη του Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θα λιεξελθεί ηγούμενος, ο οποίος θα ποιμάνει τον λαό μου». Άρα λοιπόν ήταν προφητευμένο πού θα γεννηθεί ακριβώς, ήταν προφητευμένο πότε θα γεννηθεί ακριβώς. Και έτσι ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξακρίβωσε περί αυτών των καιρών του φαινομένου αστέρος και επέμψας αυτούς εις Βηθλέμ, είπε πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου, αφού δε έβρετε, απαγγείλατε με για να έλθω κι εγώ να προσκυνήσω αυτό, όμως με πονηριά τους έστειλε για να τους εξαπατήσει, να του αποκαλύψουν ποιος είναι ο γεννηθής βασιλιάς των Ιουδαίων και να τους σκοτώσει. Όμως, αφού εισήλθαν, εφού βγήκαν από την Ιερουσαλήμ για να προχωρήσουν προς τη Βηθλέμ, είδαν ξανά το αστέρι μπροστά τους και τους οδήγησε ακριβώς στην οικία που ήταν ο Ιωσήφ και η Μαρία, και εκεί εισήλθαν μέσα, πρόσφεραν δώρα χρυσών Λίβανων και Σμύρνα και ετοιμάστηκαν να φύγουν. Στον ύπνο τους όμως, ενώ κοιμήθηκαν εκεί, ο Θεός τους αποκάλυψε να μην επιστρέψουν στον Ηρώδη, αλλά διάλυσαν οδού να χωρίσουν στη χώρα αυτών. Και έφυγαν και ο Ηρώδης θύμωσε, γι' αυτό και απέστειλε ανθρώπους να σκοτώσουν όλα τα παιδιά κάτω από 2 ετών. Όμως εντωμεταξύ, την ίδια νύχτα, ο Θεός αποκάλυψε στον Ιωσήφ, λέγοντας «Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και φύγε εις Αίγυπτον και μείνε εκεί μέχρι να σου πω, διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδίον για να απολέσει αυτόν». Και με το ωραίο χαρακτηριστικό που είχε ο Ιωσήφ, σηκώθηκε πρωί-πρωί, διανυχτός μάλιστα, και ανεχώρησε στην Αίγυπτο μέχρι και ήτο εκεί μέχρι το θάνατο του Ηρώδου, για να πληρωθεί το ρηθένυπο του Κυρίου δια του προφήτου, λέγοντος «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Και αφού πέθανε ο Ηρώδης, πάλι ο Θεός αποκάλυψε στον Ιωσήφ να επιστρέψει και να πάει στη Ναζαρέτ για να πληρωθεί το γεγραμμένο ότι Ναζωραίος θέλει ονομαστεί. Και επέστρεψε λοιπόν και έμεινε στη Ναζαρέτ, όπου εκεί μεγάλωσε το πεδίο. Βλέπουμε ακόμη τον Ιωσήφ και τη Μαρία όταν το παιδίον έγινε 12 ετών. Και ενώ είχαν πάει για να προσκυνήσουν κατά το Λόγο του Θεού, κατά το Λόγο του Μωυσέως, επορεύονται δε οι γονείς αυτού, κατέτος εις Ιερουσαλήμ εν τη αρχή του Πάσχα, και όταν έγινε ετών 12, αφού ανέβησαν εις Ιερουσαλήμ κατά το έθος εορτής και τελείωσαν τα σημέρας, ενώ αυτοί υπέστρεφαν, το πεδίο του Δαβίδ έμεινε πίσω εις Ιερουσαλήμ. Και δεν εννοήσε ο Ιωσήφ και η μητήρα αυτού ότι έμεινε πίσω ο Ιησούς, νομίσαντες δε ότι και αυτός ήτο εν τη συνοδεία, ήλθον μια ημέρα στρώμων και ανεζήτουν αυτόν μετά των συγγενών και των γνωρίμων. Και μη ευρώντες αυτόν, υπέστρεφαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και μετά 3 ημέρες έβρον αυτόν εν το ιερό καθήμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτούς και ερωτώντα αυτούς. Και εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτόν δια τη σύνεση και τας αποκρίσεις αυτών. Και ειδώντες αυτόν, ο Ιωσήφ και η Μαρία εξεπλάγησαν και είπαν προς αυτόν «Η μήτηρα αυτού», και είπε η μήτηρα αυτού προς αυτόν «Τέκνον, γιατί έπραξες σε εμάς ούτως, ιδού ο πατέρας σου και εγώ καταλυπούμενη σε ζητούμε». Είχε βρεθεί λοιπόν στο ναό και συζητούσε με τους γραμματείς και τους φαρισαίους και τους ιερείς και εξεπλήττοντο για τη σοφία και τη γνώση του Λόγου του Θεού που είχε ο νέος αυτός 12 ετών. Το παιδί αυτό 12 ετών. Η μητέρα τον μάλωσε, γιατί έπραξε εμάς αυτό το κακό, ώστε καταλυπούμενοι σε ζητούσαμε. Και ο Κύριος απάντησε με τη σοφία του Θεού, «Γιατί με ζητείτε, δεν εξεύρετε ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου». Και αυτοί δεν εννόησαν τα λεγόμενα του Ιησού και κατέβη μετ' αυτόν και ήλθε στη Ναζαρέτ
και εις το υποτασσόμενος εις αυτούς. Η δε μήτηρ αυτού εφύλαται πάντα στους λόγους αυτούς εν την καρδία αυτής. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, νομίζω, από για τη μητέρα του Κυρίου, μέχρι ότου βγήκε στη διακονία του ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, βαφτίστηκε εν ύδατι από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή, το γιο του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, και κάποια στιγμή ενώ κήρυτε σε ένα σπίτι, έρχονται οι αδελφοί αυτού, γιατί είχε, όπως είπαμε, και άλλα αδέλφια, και είναι γεγραμμένο αυτό και ας το διαβάσουμε, είναι στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, στο κεφάλαιο 6, καθώς λέει, «Και ότε ήλθεν το Σάββατον, άρχισε ο Κύριος να διδάσκει τη συναγωγή, και πολλοί ακούοντες, εξεπλήττοντο και έλεγον, πόθεν εις τούτον ταύτα, και τι η σοφία ειδωθήσα εις αυτόν, ώστε και θαύματα τι αυτά γίνονται δια των χειρών αυτού. Δεν είναι αυτός ο Μαραγκός, ο γιος της Μαρίας, ο αδελφός του Ιακώβου και η Ιωσή και η Ιούδα και Σίμωνος?» Και τέσσερα αδέλφια. Τον Ιάκωβο, που έγραψε και την επιστολή του Ιακώβου, ο αδελφόθεος ο λεγόμενος, τον Ιωσή, τον Ιούδα, που και αυτός έγραψε την επιστολή του Ιούδα στην Καινή Διαθήκη, επίσης αδελφόθεος, και του Σίμωνα. Και τέσσερα αδέλφια. «Και δεν είναι αδελφέ αυτόν εντάφθα παροιμήν?» Και τουλάχιστον δύο αδελφές. Τέσσερα αδέλφια και τουλάχιστον δύο αδελφές. Έρχονται λοιπόν οι αδελφοί αυτού και η μήτηρα αυτού, σταθέντες έξω, και απέστειλαν προς αυτόν και έκραζαν αυτόν να έλθει προς αυτούς. Που κήρυτε και είχε μαζευτεί πολύ όχλος. Ακόμη δεν είχαν πιστέψει ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, δεν τους είχε αποκαλυφθεί. «Και κάθει το όχλος περί αυτών, είπον δε προς αυτούν, ιδού η μήτηρ σου και η αδελφή σου έξω σε ζητούσι. Και απεκρίθη προς αυτούς λέγον, τι είναι η μήτηρ μου και η αδελφή μου? Και περιβλέψα κύκλο προς τους καθημένους περί αυτών, λέγει, ιδού η μήτηρ μου και η αδελφή μου, διότι ως της κάμνη το θέλημα του Θεού, ούτως είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μήτηρ μου». Και εδώ κατήργησε, θα τολμούσα να πω, ή υποβάθμισε τη συγγενική σχέση του με τους ανθρώπους μπροστά στο θέλημα του Πατέρα του του ουρανίου, που είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο και να αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Στη συνέχεια τη μητέρα του Κυρίου τη βλέπουμε στη Σταύρωση, όπου ενώ τον εσταύρωσαν και διεμοιράστησαν οι στρατιώτες τα ηματιά του, λέει, γραφείσταντο δε πλησίον εις των σταυρών του Ιησού η μήτηρα αυτού, η Μαρία, και η αδελφή του, της μητρός αυτού, Μαρία η γυνή του Κλοπά, και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν ως είδε τη μητέρα και τον μαθητή παριστάμενον, τον οποίον ηγάπα, τον Ιωάννη, λέγει προς τη μητέρα αυτού, γίνε ιδού ο Υιός σου. Και έπειτα λέγει προς τον μαθητή, ιδού η μήτρη σου. Έτσι έδωσε τη φροντίδα του ενός προς τον άλλον, να φροντίζει δηλαδή τον Ιωάννη η μητέρα του, και να φροντίζει τη μητέρα του Ιωάννη στη φροντίδα αλλήλων σε δύο πρόσωπα που τα αγαπούσε ιδιαίτερα. Τη μητέρα του και τον αγαπημένο του μαθητή τον Ιωάννη. Ξέχασα βέβαια να πω επίσης ότι στην αρχή της διακονίας του, πάλι φαίνεται η μητέρα του, η Αγία και ευλογημένη μητέρα του Κυρίου, την τρίτη ημέρα που απεκαλύφθηκε και εξέλεξε τους μαθητάς, έγινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας και το ημίτρι του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και μαθητέ αυτού εις το γάμον, και επειδή έλειψε ο ίνος, λέγει η μήτρη του Ιησού προς αυτόν, ίνον δεν έχουσι, λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήλθε έτη ώρα μου. Αυτό δεν είναι, αυτή η έκφραση του Κυρίου δεν είναι θυμός θα έλεγα, έκπληξης είναι, πώς ανακατέβεσαι στα δικά μου. Ή τέλος πάντων όπως αλλιώς μας το φανερώσει ο Θεός. Πάντως εκείνο που έχει σημασία είναι η συνέχεια. Λέγει η μήτηρ αυτού προς τους διακόνους, ό,τι σας λέγει κάμετε. Αυτή είναι η πρόταση της μητέρας του Κυρίου. Όχι ότι σας λέω εγώ, ούτε εγώ θα σας ξαναπώ. Ό,τι σας λέγει ο Χριστός, ο Κύριος να κάνετε. Και αυτό πρέπει να το προσέχουμε και να το θυμόμαστε πάντοτε, ότι η πρόταση, η παντοτινή της μητέρας του Κυρίου, όταν ο Κύριος πια ανέλαβε τη διακονία του στα 30 του χρόνια και μετά
και έπαψε να είναι υποτασσόμενος στους γονείς του, όπως όριζε ο νόμος του Μωυσή μέχρι τα 30 του χρόνια. Η πρόταση λοιπόν της Μαρίας, της μητέρας ευλογημένης, της Αγίας Γυναίκας του Θεού, ήταν ότι σας λέγει αυτός να κάνετε και μην ακούτε κανέναν άλλον άνθρωπο. Μετά τη Σταύρωση λοιπόν και την Ανάσταση, βλέπουμε τη Μαρία να πλησιάζει μαζί με τη Μαρία, τη Μαγδαληνή και άλλες γυναίκες για να πλύνουν το σώμα του Κυρίου με μοίρα κατά το έθος των Ισραηλιτών, των Εβραίων, αλλά εκεί διαπίστωσαν ότι δεν ήταν μέσα στον τάφο, αλλά αναισθήθη. Και με έκπληξη πήγαν και ανήγγυλαν την Ανάσταση του Χριστού στους μαθητάς. Τέλος, τη μητέρα του Κυρίου τη βλέπουμε στην Πεντηκοστή ημέρα. Διαβάζω από τις Πράξεις των Αποστόλων το πρώτο κεφάλαιο και το 12 εδάφιο. Μετά λοιπόν την ανάληψη του Κυρίου, επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από το όρος του καλωμένου Ελαιώνος, το οποίο είναι το πλησίον της Ιερουσαλήμ απέχων οδών Σαββάτου, και όταν εισήλθον, ανέβησαν εις το ανώγιον όπου είχαν το κάλυμα, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος, του Αλφαίου και ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου, ούτι πάντες ενέμενον ομοθυμαδών στην προσευχήν και τη δέησιν μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και μετά των αδελφών αυτού. Η Μαρία λοιπόν πια η μητέρα του Κύριου και η αδελφή αυτού ευρίσκονται εκεί την Πεντηκοστή ημέρα, μετά 10 μέρες μετά την ανάληψη που έλαβε χώρα την 40η ημέρα, εξητούντες και περιμένοντες την επαγγελία του Πατρός στο Πνεύμα το Άγιο, πράγμα και το οποίο συνέβη, καθώς ήχος εξέφνης έγινε εκ του ουρανού και ως ανέμου βιαίως φερωμένου και γέμισον όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενη γλώσσα ως πυρός και κάθισαν επί εν έκαστον εξ αυτών όλων και των 120 που βρίσκονταν εκεί, δηλαδή συμπεριλαμβανομένης και της Μαρίας και των αδελφών του Κυρίου και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, άπαντες και ήρθαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσει. Δεν νομίζω ότι εμφανίζεται πλέον η Μαρία μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, η ευλογημένη μητέρα του Κυρίου μας. Δεν γράφει πόσα ανεχώρησε για τον ουρανό. Πολλές παραδόσεις, απόψεις και αποκλίνουσες και διαφοροποιημένες αναφέρονται από ανθρώπους που όμως δεν μπορούμε εμείς να τις αποδεχτούμε, γιατί εκείνη την εντολή που μας έδωσε ο Χριστός και εκεί πρέπει να μείνουμε, είναι αυτό που είπε. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα εγώ σας παρήγγειλα. Αφενός μεν, αφετέρου είπε, και είπε προς αυτούς υπάγεται σε όλο το έθνος και κηρύξατε το Ευαγγέλιον εις όλη την κτήση. Ως της πιστεύσει και βαφτιστεί θέλει σωθεί, ως της απιστήσει όμως θέλει κατακριθεί. Εκείνο λοιπόν που έχουμε εντολή εμείς από το Θεό να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού και όχι τα λόγια τα ανθρώπινα, πράγμα το οποίο το σύστησε και η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου, πάντα όσα λέγει αυτός αυτά να κάνετε. Έτσι λοιπόν, αγαπητή Άννα, με τα πάση βεβαιότητας θέλω να σου πω ότι βεβαίως και κηρύττουμε για τη Μαρία τη μητέρα του Κυρίου, βεβαίως και κηρύττουμε τους βίους των Αγίων, αλλά μόνο όσα είναι και γραμμένα μέσα στον αψευδή και θεόπνευστο μοναδικό Λόγο του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει κάθε έναν που το πιστεύει. Θεός να σε ευλογήσει αγαπητή Άννα, να ευλογήσει και όλους όσους μας ακούσανε και εύχομαι μέχρι την άλλη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, ο Θεός να είναι μαζί σας πάντοτε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.